με τις δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Ιωάννης Χάν, ο οποίος έθεσε και ένα θέμα τσάμιδων με έναν τρόπο, κύριε Υπουργέ. Να δούμε λίγο πρώτα την ελληνική αντίδραση. Ναι. Γιατί στο μεν ένα ήταν έντονη, στο δε άλλο, στο τουρκικό που είναι και το πιο σοβαρό, όπως φαίνεται τουλάχιστον, ήταν πιο χλιαρή και πιο ανεπίσημη, θα έλεγε κανείς. Γιατί? Θα γίνει σήμερα. Θα γίνει σήμερα. Έχει κυσαία και νομίζω ότι κάτι θα υποθεί. Από τον Υπουργό λέτε. Και από τον Πρωθυπουργό. Και από τον Πρωθυπουργό. Πώς τα εκτιμάτε, κύριε Υπουργέ, όμως? Υπάρχει μια τοποθέτηση γείτονος χώρας με την οποία γίνονται προσπάθειες χρόνια τώρα να έχουμε εξομάλυνση των σχέσεων. Να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Με τον επικεφαλής αυτής της χώρας να αμφισβητεί όχι κυριαρχικά δικαιώματα. Να αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησιών. Εντάξει, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει συνηθίσει όλο το δυτικό κόσμο σε κάποιες ευνίδιες εκρήξεις αναθεωρητισμού. Όλης της παγκόσμιας ισορροπίας κατά καιρούς και εν συνεχεία σε κάποιες αναδιπλώσεις. Το είδαμε και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Υπουργέ? Έχει να κάνει με εσωτερικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε πολλές φορές. Το πρώτο που μπορείς να πεις είναι ότι έχει μια μεγάλη πίεση στο εσωτερικό, η οποία δεν είναι πια πίεση από κάποια αντιπολίτευση ενώπιον εκλογών. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν από τα τελευταία χρόνια, από την αρχή της πορείας του, της πολιτικής, τα οποία είναι 12 χρόνια εκλογικές νίκες, βρίσκεται στην κορυφή της εξουσίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα να διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας είναι ένας βαθύς και ευρύς μετασχηματισμός της ίδιας τουρκικής κοινωνίας. Θα μπορούσαμε πολύ τολμηρά να πούμε ότι είναι σαν να μεταβαίνει από το κοσμικό, κοσμικευμένο κράτος του κεμαλισμού, μεσουράνησε από το 23 την ίδρυση του νέου κράτους μέχρι σήμερα, ένας αιώνας σχεδόν, σε ένα είδος λαϊκού Ισλάμ. Δηλαδή με άλλη συνέχουσα ύλη για αυτή το πολύμορφο κράτος, που δεν είναι τόσο ομοιογενές όσο ένα τυπικό δυτικό εθνοτικά, ακόμη και θρησκευτικά, και με μία επίσης κοινωνική αναδιάρθρωση. Δηλαδή αυτό που ανεβαίνει και είναι ο κορμός του ΑΚΕΠΕ είναι τα φτωχά στρώματα, στα οποία έχει δώσει κάποιες ευκαιρίες εργασίας, στέγης, τους έχει δώσει φωνή. Αυτό είναι ένας κοινωνικός μετασχηματισμός. Θα έλεγε κανείς. Και στο τέλος καταλήγει και σε μια άλλη φωνή. Ναι, λέω, θα έλεγε κανείς ότι ο Ερντογάν και πιεζόμενος από την εσωτερική κατάσταση, και όχι μόνο, δηλαδή ενώ από το πραξικόπημα. Η εσωτερική κατάσταση είναι δύο πράγματα. Είναι η μεγάλη αναστάτωση που έχει προκαλέσει το πραξικόπημα και η αντίδραση του καθεστώτος Ερντογάν, που είναι τεράστια. Και έχουμε και μία μείζωνα γεωπολιτική αναστάτωση σε όλα τα νότια σύνορα της Τουρκίας. Από τον de facto ιρακινό κρατικό μόρφωμα στο βόρειο Ιράκ μέχρι τις διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις στην τουρκοσυριακή Μεθόριο, η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και την ανησυχία της Άγκυρας για το τι θα συμβεί στην αλλαγή της γεωγραφίας. Σε αυτό όλο λοιπόν. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή, ακόμη και η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία με τόση ελαφρότητα ή βιασύνη, με βιασύνη ας πούμε, τη βάζει στο τραπέζι να τη συζητήσει. Ο ίδιος πάντα. Γιατί οι συνθήκες αυτές οι διεθνείς θέλουν 15 διεθνείς παίκτες για να ακουστεί μια κουβέντα. Αφορούσε πιο πολύ τη Μοσούλη και το Κουρδικό. Ο Ταρτούρκ εκείνα είχε το μάτι του τότε. Δεν έχει τώρα αυτά. Το να αναμοχλεύει στην ιστορία, όπως και στο άλλο θέμα που είπατε, δεν έχει καμιά πρακτική σημασία στο πώς διαμορφώνεται πρακτική, η σημερινή γεωγραφία και η σημερινή γεωπολιτική. Να πάμε, κύριε Υπουργέ, στην Τουρκία να δούμε το ρεπορτάζ. Γιατί τι λέει ο τύπος, πώς υποδέχτηκε αυτή την αναφορά του Τούρκου Προέδρου? Ο Μανώλης Κωστίδης είναι εκεί να μας τα πει. Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Οι χθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν βεβαίως βρίσκονται σε όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, καθώς ανοίγει μια ατζέντα η οποία δεν υπήρχε στην Τουρκία. Ο Ερντογάν το συνηθίζει αυτό και αλλάζει βεβαίως και την επικαιρότητα. Αν δούμε βέβαια και τα πρωτοσέλιδα, είναι να πούμε για τη Χουριέτ που μιλάει για ατάκα Ερντογάν για τη Λοζάνη, φιλοξενεί όλες τις δηλώσεις του που αμφισβητεί τα κατορθώματα, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία της Τουρκίας, του Κεμάλ Ατατούρκ, και βεβαίως η τουρκική εφημερίδα έχει φιλοξενεί και άρθρα που υπενθυμίζουν ότι όσα λέει ο Ερντογάν δεν αληθεύουν, καθώς η συμφωνία ήταν αρκετά καλή, τουλάχιστον έτσι λέει η Χουριέτ.
Τζουμχουρίετ, η οποία είναι των Κεμαλιστών, είναι, υποστηρίζει τον Κεμάλ Ατατούρκ και όλες τις αρχές του, λέει είναι, ο Ερντογάν είναι εχθρός και στη Λοζάνη δεν αναγνωρίζει το έγγραφο στο οποίο βασίστηκε η τουρκική δημοκρατία, θεμελιώθηκε η τουρκική δημοκρατία. Ενώ η λαϊκή εφημερίδα Πόστα έχει πρωτοσέλιδο το τίτλο «Διαφωνία για τη Λοζάνη και φιλοξενικές δηλώσεις του Ερντογάν, αλλά και της αντιπολίτευσης». Να πούμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος από το 2003 έχει κάνει πολλές δηλώσεις για τις συμφωνίες Λοζάνης, στην οποία την έχει χαρακτηρίσει σημείο καμπής θεμελίωσης της τουρκικής δημοκρατίας. Πριν από δύο μήνες μιλούσε για θεμέλιο λίθο της τουρκικής δημοκρατίας, πολύ σημαντική συμφωνία που την οποία την πέτυχαν ο Κεμάλ Ατατούρκ και ο Ισμέτιν Ονού, ενώ δύο μήνες μετά λέει άλλα. Προφανώς θέλει να ανοίξει μια νέα ατζέντα, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, και για τη Μοσούλη και το Κερκού, που πράγματι εκεί έκανε κάποιες θυσίες ο Ισμέτιν Ονού, σύμφωνα πάντα με την τουρκική άποψη, όπως φιλοξενούνται και άρθρα. Σήμερα ο Ταχάκ Γιώργη Χουρίτ γράφει ότι τότε ο Ινωνού θυσίασε και το Καστελόριζο. Τότε έτσι γράφει ο Ταχάκ Γιώργη το 1923 για να μπορέσει να πετύχει αυτή τη συμφωνία. Βλέπουμε ότι ανοίγει μια ατζέντα, οι Τούρκοι συζητούν για το παρελθόν, το οποίο βέβαια μας αφορά και χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως ο τύπος δεν τον υποδέχεται και πανηγυρικά από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή πολλές απόψεις ακούγονται. Ναι. Κοιτάξτε, όταν μέχρι το 2016 όλοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, όπως και ο Ερντογάν. Το ίδιο έλεγε, ότι είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία μετά τη συνθήκη των Σευρών. Πράγματι ήταν μια σημαντική συμφωνία στους Τούρκους, διότι όντως καθορίστηκαν τα σύνορα της Τουρκίας, ενώ νωρίτερα στη συνθήκη των Σευρών είχε καταληφθεί το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Για τους Τούρκους ήταν μια σημαντική συμφωνία, τουλάχιστον μάθαιναν. Ο Ερντογάν προφανώς από εδώ και πέρα ανοίγει νέους λογαριασμούς. Βεβαίως αυτό είναι ένα ιστορικό θέμα της Τουρκίας που συζητείται έντονα, όμως σαφώς επειδή αναφέρθηκε και στην Ελλάδα και όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος εκείνα τα μέρη ήταν δικά μας για τα νησιά του τα ελληνικά, εκεί έχουμε ακόμα δικά μας ταμιά, δικά μας μνημεία, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή σε όσα λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Προφανώς. Μανώλη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Και αν λοιπόν αυτό το...